Στο πόδι σηκώθηκαν τα μεσάνυχτα οι κριτικοί και ιδιαίτερα στην περιοχή του Παλέκαστρου Σιτίας, που βρέθηκε μόλις 28 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού των 5,5 ρίχτερ που ταρακούνησαν για τα καλά το νησί. Παρά την ένταση και τη διάρκεια της δόνησης, ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Είχε ένα μέγεθος της τάξης των 5,5 βαθμών τελικό μέγεθος. Και έγινε σιτός σε μια ευρύτερη περιοχή στην Ανατολική Κρήτη, στην Κάρπαθο και στην Κάσο. Ένας υποθαλάσσιος σεισμός με αρκετά σημαντικό βάθος, της τάξης των 68 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακτινοβολία της ενέργειας προς μια μεγαλύτερη περιοχή και γίνεται πιο σιτό σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, αλλά ταυτόχρονα όμως αποσβαίνεται και η ενέργεια η οποία διαχέεται προς την επιφάνεια, με αποτέλεσμα να μην έχουμε επιπτώσεις. Ο Εγκέλαδος κράτησε πάντως ξάγρυπνους πολλούς λασιθιώτες, ενώ ακολούθησαν και δύο μετασεισμοί μεγέθους 3,4 και 2,9 ρίχτερ. Σε αυτό το βάθος οι σεισμοί δεν δίνουν πλούσια μετασεισμική ακολουθία, δεν περιμένουμε πολλούς μετασεισμούς, περιμένουμε λίγους. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι δεν ακολουθούνται κατά τεκμήριο από μεγαλύτερους σεισμούς, δηλαδή γίνονται μία και έξω. Σε αντίθεση, είναι οι σεισμοί που εκδηλώνονται στην Νότια Κρήτη, όπου εκεί έχουμε να κάνουμε με πολύ μικρό εστιακό βάθος. Αν και από χτες μέχρι σήμερα αρχίζουν τα φαινόμενα να υποβαθμίζονται πολύ, είναι πολύ λίγοι σεισμοί και πολύ μικρά τα μεγέθη. Συνεπώς πάμε σε μια εξασθένιση η οποία είναι φυσιολογική. Ο κύριος Λέκας ξεκαθάρισε ότι ο πρόσφατος σεισμός δεν συνδέεται με κάποια άλλη σεισμική δραστηριότητα. Ο σεισμός της Αλβανίας, ο σεισμός βόρειο-δυτικά της Κρήτης, στα Κύθυρα. Ο σεισμός στην Παλαιοχώρα, ο σεισμός στην Ανατολική Κρήτη, ο χθεσινός, δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση. Είναι τελείως ανεξάρτητα γεγονότα και είναι τελείως ανεξάρτητα γεγονότα γιατί ανήκουν σε διαφορετικές τεκτονικές γεωδυναμικές γειτονιές, θα έλεγα. Δηλαδή δεν μπορούν να επηρεάσουν η μία την άλλη και επιπλέον έχουμε να κάνουμε με πολύ μικρά μεγέθη που δεν μπορούν να διαγείρουν άλλα γειτονικά ρήγματα.